Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος με τον Άρη Λαμπρόπουλο. Πόσες λοιπόν άλλες παρακολουθήσεις με το Pegasus, το Predator γίνονται? 100.000, 50.000, 200.000, θα μάθουμε ποτέ? Είμαστε όλοι παρακολουθούμενοι, φίλοι και φίλες. Για αυτή τη διαχρονικότητα του βιασμού της δημοκρατίας, της όποιας δημοκρατίας υπήρξε στη χώρα αυτή, θα μιλήσουμε σήμερα με τον συγγραφέα, τον κύριο Γιώργο Ρωμανό, ο οποίος για μας, εκτός από τις άλλες ιδιότητες που έχει, είναι η πεμπτουσία αυτού που θα λέγαμε ερευνητής. Ένας άνθρωπος με δημόσιο λόγο, που βασίζει πάντα αυτά που λέει σε ντοκουμέντα, που χρειάζονται κόπο, χρόνο και επιμονή για να τα συλλέξει κανείς. Προσπαθήστε να το κάνετε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Τον οποίο και εκτιμούμε πολύ. Και είναι φίλος καλός της εκπομπής μας. Κύριε Ρωμανέ, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Ρωμανέ, είναι διαχρονικό το έγκλημα των υποκλοπών στη χώρα μας? Βεβαίως και είναι διαχρονικό, αλλά θα ήθελα πριν θίξουμε αυτή τη διαχρονία που τουλάχιστον εδράζεται σε όλη τη μεταπολίτευση. Δεν υπάρχει διαχρονική ιστορία με τις υποκλοπές, αλλά κυρίως στη λεγόμενη μεταπολίτευση κατ' εμέ του ενιαίου κυβερνητισμού, όπως δεν θα κουραστώ να λέω ότι όλοι αυτοί, κυρίως οι τέσσερις σήμερα, Μητσοτάκης, ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρουλάκης και Μέρα 25, είναι ένας ενιαίος κυβερνητισμός, πολύ σκληρός, με πολλά αμαρτήματα πολιτικά και όχι μόνο. Αυτός ο ενιαίος κυβερνητισμός δεν χτίστηκε από μια μέρα στην άλλη. Θα δούμε τι έκανε. Πριν όμως πιάσουμε την αμαρτωλή μεταπολίτευση, πρέπει να πούμε τη μεγάλη εικόνα, κύριε Λαμπρόπουλο. Παρακαλώ. Και η μεγάλη εικόνα είναι ως εξής. Πρώτον, σήμερα σε όλο τον πλανήτη, λόγω ραγδαίας και ριζικής αλλαγής παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών, η διεθνής κατασκοπία και οι υποκλοπές βρίσκονται στο απόγειο της έντασης τους. Ένταση που είναι πολύ πιο μεγάλη και από τις χειρότερες εποχές του ψυχρού πολέμου ή την περίοδο που στην κομμουνιστική Ρωσία είναι χειρότερο και από την εποχή που προείδευαν οι μοιραίοι για τους Ρώσους, Γκορμπατσόφ που πέθανε χθες και Γέλτσιν, διότι τότε η CIA έκανε ό,τι ήθελε στο Κρεμλίνο. Από εκεί και πέρα. Σήμερα πέθανε, χθες πέθανε και ο κύριος Γκορμπατσόφ, έτσι. Πέθανε ο Γκορμπατσόφ. Τώρα έχουμε ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Οι ανταγωνισμοί των παρακολουθήσεων με το Predator, με το Pegasus κτλ. Οι ανταγωνισμοί των παρακολουθήσεων με τα συστήματα που αναπτύσσονται στη Δύση δεν γίνεται μόνο μεταξύ ή για τα συμφέροντα των μεγάλων γεωπολιτικών αντιπάλων Δύσης και Ανατολής. Δηλαδή αυτό δεν έγινε γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός ο έκτακτος που προέκυψε μετά την Ουκρανία. Αλλά γίνονται οι παρακολουθήσεις και οι υποκλοπές και ένας λησαλαίος αγώνας πρακτόρων, τώρα που μιλάμε, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γαλλίας. Απολύτως. Να θυμηθώ το πώς οι Γάλλοι χάσανε την τεράστια παρτίδα πάνω από 25 δισεκατομμύρια υποβρύχια με την Αυστραλία που τα πήρανε οι Αμερικανοί. Είχε προηγηθεί ένα τεράστιο σκάνδαλο κατασκοπίας και διαρροών. Ένα κοινικό άδειασμα της Αμερικής στη Γαλλία. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή ανταγωνισμός και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας. Διότι τώρα αργά οι φίλοι μας, εντός εισαγωγικών πολλών, οι Γερμανοί, κατάλαβαν ότι είναι προνομιούχοι στο να πληρώσουν τη ζημιά του πολέμου που ουσιαστικά διεξάγεται μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Το ενεργειακό λοιπόν εντείνει ακόμη περισσότερο το θέμα των υποκλοπών. Αμοιβαίως. Βεβαίως. Στο περιθώριο τώρα αυτών των συγκρούσεων μέχρι πρόσφατα βρισκόταν και η Ελλάδα. Αν και σε ελληνικό έδαφος είχαν αναπτυχθεί εταιρείες, όπως θα πούμε παρακάτω, που παρήγαγαν αυτά τα συστήματα. Δεν λέω τα είχε αγοράσει ή προμηθευτεί η Ελλάδα. Λέω ότι οι εταιρείες της Pegasus, της Predator κτλ. Είχαν
είχαν ανοίξει, πώς να το πω κομψά, μαγαζιά. Μαγαζιά, να το πούμε απλά τελικά. Μαγαζιά και στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο. Και ξαφνικά, εκεί που ήμασταν μια χαρά στις άκρες αυτού του λάκκου της λάσπης, βρεθήκαμε στο επίκεντρο. Τώρα, αφού έκανα αυτή τη γενική εισήγηση, να πω το εξής. 48 χρόνια οι υποκλοπές της μεταπολίτευσης δεν σταμάτησαν ποτέ. Ποτέ δεν σταμάτησαν. Και για να καταλάβει κάποιος το τι συνέβη, το πράγμα πηγαίνει και πριν τη μεταπολίτευση. Πηγαίνει πριν τη μεταπολίτευση. Έχει ενδιαφέρον ότι καταρχάς οι διευθυντές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μέχρι σήμερα με τον τελευταίο είναι 30. Από το 1953 μέχρι σήμερα είναι 30. Από αυτούς περισσότεροι από 10 είναι σκιώδεις. Δηλαδή... Είναι άνθρωποι, τους βάλαν εκεί για να κάνει τη δουλειά. Είτε ο υποδιευθυντής, είτε κάποιος υφιστάμενος. Με την έγκριση των Αμερικανών, κύριε Ρωμανέ, με την έγκριση των Αμερικανών, πάντα. Αυτό είναι ένα πονεμένο κεφάλαιο που φύγεται, διότι η Ελλάδα, ως ανήκουσα στο ΝΑΤΟ, ήθελε καταρχάς και όταν υπήρξε ο κίνδυνος κατά το ΝΑΤΟ, κατά τους Αμερικανούς και κατά τους παρατηρητές που το δέχονται, ο κίνδυνος της Σοβιετικής Ένωσης, υπαρκτός στα πλαίσια του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, τότε είχε ένα νόημα η κρατική υπηρεσία πληροφοριών τότε να ενταχθεί υπό τις οδηγίες των Αμερικανών. Τώρα αυτές οι οδηγίες μέχρι πού φτάνουν, μέχρι του να μην πέφτει ούτε μια σφραγίδα σε ένα χαρτί απλό αν δεν το ξέρει η πρεσβεία, μέχρι πού φτάνουν, γιατί εντάξει μπορεί να συνεργαστείς μέσα στα πλαίσια μιας συμμαχίας δυτικής, αλλά να μην έχεις και τίποτα δικό σου, λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι. Προσέξτε τώρα. Η δικτατορία την έβγαλε με δύο όλους κι όλους διευθυντές. Ο ένας ήταν ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρου και ο άλλος ήταν ο πολύ γνωστός Μιχάλης Ρουφογάλης. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ο Μέν Χατζηπέτρου ως διευθυντής της ΚΙΠ πέρασε ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα. Αλλά αθωώθηκε. Ο διευθυντής της ΚΙΠ αθωώθηκε. Και την πλήρωσε ο Ρουφογάλης. Ο Ρουφογάλης λοιπόν έχει μια εξαιρετική σημασία το βιογραφικό του. Γιατί αν θέλουν κάποιοι να μιλάνε για υποκλοπές, να κάτσουν να μελετήσουν όπως μελέτησα εγώ από το 1953 όλους τους διευθυντές. Τους λέω και τι έκανα. Λοιπόν, ο Ρουφογάλης λοιπόν σπούδασε στη Σχολή Ψυχολογικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Πού αλλού, κύριε Ρωμανέ, πού αλλού. Τώρα εσείς εδώ μπορείτε να πείτε τις υπονοίες σας. Προσέξτε όμως το πιο ενδιαφέρον. Είναι ότι στις κυβερνήσεις του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και 1958, ποιον έβαλε διευθυντή? Ποιον? Της ΚΙΠ. Το Ρουφογάλη. Δεν είναι. Σοβαρολογείτε τώρα? Σοβαρολογώ πάρα πολύ. Το μάλιστα για να τον κρύψει στην ΚΙΠ, ο Καραμαλής τον έβαλε διευθυντή, για να είμαι ακριβής, του Κέντρου Μελέτης Στρατιωτικών Πληροφοριών και στην Υπηρεσία Ειδικών Μελετών περί τις πληροφορίες. Ήταν σε δύο θέσεις. Μάλιστα. Θα τις ξαναπώ. Διευθυντής του Κέντρου Μελέτης Στρατιωτικών Πληροφοριών, δηλαδή της στρατιωτικής ΚΙΠ. Μάλιστα. Και της Υπηρεσίας Ειδικών Μελετών, η οποία ήλυχε την πολιτική ΚΙΠ. Μάλιστα. Και τι γίνεται? Όταν γίνεται η κυβέρνηση των αποστατών, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τοποθετεί στο Γραφείο Ασφαλείας της ΕΕΠ διευθυντή το Ρουφογάλη.
Τι λέτε, κύριε Ρωμάνε, δεν το ξέραμε. Το 1966. Και τον αφήνει σε αυτή τη θέση μέχρι την ημέρα της εκδηλώσεως της 21ης Απριλίου 1967. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός που είχε σπουδάσει στην Αμερική, είχε επιλεγεί από τον Καραμαλή, επελέγηκε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και παρέμεινε μέχρι την εκδήλωση της 21ης Απριλίου και της κατάργησης του πολιτεύματος εκείνη την εποχή. Και φυσικά, αν τότε δεν έδινε πληροφορίες, πότε θα τις έδινε και πού θα τις έδινε. Για να ξέρουμε τι λέμε, ο Ορφογάλης μένει στη θέση του μέχρι το 1973. Τρεις μέρες μετά το πραξικόπημα του Ιωαννίδη που γίνεται η δεύτερη δικτατορία. Έτσι, η δεύτερη δικτατορία. Μετά το Πολυτεχνείο. Επακολουθούν... Ναι, μετά το Πολυτεχνείο. Λοιπόν, και μετά μπαίνει ένας αντιστράτηγος, επί Ιωαννίδη μπαίνει ένας αντιστράτηγος Λάμπρος Σταθόπουλος και μετά ακολουθούν διάφοροι άνθρωποι του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Αβέρο. Εάν δείτε τις ημερομηνίες διορισμού και απόλυσης τελευτής των καθηκόντων, θα δείτε ότι υπάρχει αλληλοκάλυψη, δηλαδή κατά τον καιρό της δικτατορίας δεν αλλάζει αμέσως ο διευθυντής, αλλά παραδίδει στον επόμενο. Βεβαίως ο Ρουφογάλης, πρέπει να πούμε ότι καταδικάστηκε στους προτέτειους και βγήκε με τον νόμο περί βλάβης υγείας κτλ. Άρα λοιπόν έχουμε μια συνέχεια η οποία ξεκινάει από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή της δεκαετίας του 50 και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη της δεκαετίας του 60. Αυτά για να μην μας λένε κάποιοι ότι ξέρω εγώ και τα λοιπά, έτσι πώς έγινε και, τα λοιπά, και τώρα τα άλλα. Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο είναι το εξής. Καλά, άλλαξε η δικτατορία και έγινε η δημοκρατία. Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια της δημοκρατίας έκανε δουλειά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να σας πω τι δουλειά έκανε. Από τις, η οργάνωση 17 Νοέμβρη 1974-2002 αλώνιζε. Ναι, μα είχαμε δημοκρατική ΕΕ. Τι έκανε η ΕΕ. 1975-1995, μιλάμε για 20 ετίες πλέον, επαναστατικός λαϊκός αγώνας. Ο επαναστατικός αγώνας 2003 με το 17. Συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς από το 2008 μέχρι σήμερα και η ΣΕΧΤΑ επαναστατών από το 2009 μέχρι σήμερα. Αν μετράω καλά, 1, 2, 3, 4, 5 μεγάλες οργανώσεις επαναστατικές κατά αυτούς, τρομοκρατικές κατά το κράτος. Τι έκανε λοιπόν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Έπιασε τον Ανδρουλάκη, φαίνεται. Ναι, ναι. Ακριβώς. Έπιασε τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κάνει τη δουλειά που της αναθέσανε? Έχετε δίκιο. Τι εξοντώνει ο ένας τους αντιπάλους του? Εδώ είναι ένα ζήτημα. Πώς... Το οποίο το βλέπουμε και το... Είναι γνωστό ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου παρεπέμφθη το 89 για υποκλοπές. Μην νομίζουν κάποιοι ότι παρεπέμφθη μόνο για τον Κοσκοτά, τα Πάμπερς και τα λοιπά. Παρεπέμφθη για υποκλοπές. Και 6 μήνες μετά, με εισήγηση Μητσοτάκη, αθώθηκε. Μάλιστα το Πασόκ έκανε και το προσβεβλημένο τότε και αποχώρησε από τη Βουλή για να μην ψηφίσει τον Πρόεδρο. Μετά όμως που έγινε Πρωθυπουργός ο Ανδρέας ξανά... Το 93. Ο Ανδρέας, ναι, μετά παρεπένθη ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και παρενέβη ο Ανδρέας Παπανδρέου και αθώθηκε. Μα δεν ήταν πολιτική αντίπαλη, κύριε Ρωμανέ? Γιατί αυτή η κάλυψη, γιατί? Γιατί ο ενιαίος κυβερνητισμός που λέω συνέχεια είναι ένα μαγαζί. Ένα μαγαζί.
Κάνει ο ένας μπρος, κάνει ο άλλος πίσω, κάνουν όλα αυτά τα ψευτό δήθεν η δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη την ορίζει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Είναι πρωθυπουργοκεντρικό. Λέω το εξής. Με την αλληλοκάλυψη ο ένας στον άλλον, ο ενιαίος κυβερνητισμός, με πατερίτσα, πότε το κουκουέ, το χαρίλαο, βεβαίως, πότε το συνασπισμό, πότε το συνασπισμό, είναι η τιμημένη αριστερά. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι πολύ λεβέντης με τους Αμερικανούς και πηγαίνει στον κύριο Τραμπ και λέει μπροστά του, ο κύριος Τσίπρας, αυτά που λέει ο κύριος Τραμπ είναι δαιμονικά. Βέβαια, αλλά το κάνει για καλό σκοπό. Ναι, καταλήγουν για το καλό πάντα. Mm. Πόσο συμπαθούσε το κύριο Τσίπρας τον κύριο Τραμπ, α? Ο τροτσκιστής κύριος Τσίπρας, ο κομμουνιστής. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν μια κλασική αλληλοκάλυψη. Μια ερώτηση να σας κάνω, κύριε Ρωμανέ. Είπαμε ότι είναι ένα μαγαζί, τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, συγχωρήστε με, είναι ένα μαγαζί το οποίο το συνδικούν αλληλοδιαδόχος ο ένας ο άλλος, ο δικοματισμός. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας? Και εδώ έχω να σας πω κάτι. Να μας πείτε. Ότι θα πάμε στην αρχή αυτών που σας έστειλε, στην εισαγωγή. Ή στον τίτλο που βάλατε, γιατί τώρα. Έτσι. Θα το φτάσουμε στο τέλος αυτό, εντάξει. Να τη δώσουμε τώρα την απάντηση. Εγώ να τη βάλουμε στο τέλος. Να κρατήσουμε το ενδιαφέρον. Υπάρχει απάντηση. Υπάρχει, θα μας τα πείτε. Υπάρχει απάντηση.